διοργανώνει μια εκδήλωση για τις γυναίκες. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που πρέπει να αναδειχθεί κατά τη γνώμη σας? Είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες στην εποχή αυτή. Και παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή τη τοπική επιτροπή και τη υπεύθυνη γυναικών να αναδείξει τα θέματα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και τη θέση τη γυναίκα στο νέο εργασιακό περιβάλλον σε μια εποχή που έχουμε μεγάλη κρίση, κρίση κοινωνική και κρίση αξιών, νομίζω ότι αυτή την εκδήλωση την αναδεικνύει η πρωτοτυπία, η σημαντικότητα και η επικαιρότητα. Είναι πολύ σημαντικό που η Νέα Δημοκρατία στην ΚΟ έχει εξωστρέφεια. Επικοινωνεί με τον κόσμο χωρίς κομματικές αναφορές. Είναι μια πλατεία συμμαχία σήμερα αυτή η εκδήλωση, αφού περιλαμβάνει δύο εκλεκτές συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που ασχολούνται με την γενική επιχειρηματικότητα, με τα θέματα της γυναίκας και αναδεικνύουν τα ζητήματα αυτά. Πιστεύω λοιπόν πως αυτή είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε πως δεν υπάρχουν αποκλεισμοί στη σημερινή κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι που ζητούν αγωνιωδώς την προοπτική της ανάπτυξης, την προοπτική της πρώτου του τόπου και νομίζω με την αφορμή και του εορτασμού την ημέρα της γυναίκας πριν από λίγες εβδομάδες, αυτή η πρωτοβουλία της τοπικής επιτροπής της ΚΟ δείχνει και το στίγμα της Νέας Δημοκρατίας και των γενικών της, που δεν είναι κάτι άλλο διαφορετικό από το να δώσουμε ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο, στο γυναικείο πληθυσμό, στον πληθυσμό που έχει δύναμη, έχει αξία και νομίζω ότι δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί από το ανδρικό. Σε ένα μήνα και κάτι θα έχουμε βουλευτικές εκλογές, όπως δείχνουν όλα τα δεδομένα. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει αυτοδυναμία σε αυτές τις εκλογές για να μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, όπως έχει πει ο κ. Σαμαράς. Εσείς πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, μιας και δημοσκοπικά εμφανίζονται πρωτόγνωρα δεδομένα στην ελληνική πολιτική ζωή? Είναι αλήθεια αυτό που είχατε πει. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που με τη δική της συμβολή, με την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσουμε σε μια κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου, προκειμένου να βγούμε από τους ατραπούς, τους επικίνδυνους ατραπούς που είχαμε θέσει τότε ως πολιτικό σύστημα με ευθύνη άλλων, στο δίλημα μέσα ή έξω από το ευρώ, στο δημοψήφισμα δηλαδή εκείνο που ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρχε πρόβλημα και στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν οδήγησε σε μια κυβέρνηση προκειμένου να βγούμε από το αδιέξοδο. Η σκοπιμότητα αυτής της κυβέρνησης ολοκληρώθηκε με την επικύρωση της Δανειακής Σύμβασης τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω λοιπόν ότι και μετά από αυτό το κύκλο εργασιών της Βουλής προχωράμε σε εκλογές. Ξέρω είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινώσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Αντώνης Σαμαράς και τα άλλα πολιτικά κόμματα. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα οδηγηθούμε στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, ο Έλληνας πολίτης, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχουν να επιλέξουν μια ισχυρή κυβέρνηση. Χρειάζεται μια νοπή εντολή να διαχειριστεί από εδώ και πέρα την τύχη της χώρας. Ξέρετε πολύ καλά ποιοι έχουν την ευθύνη. Οι ευθύνες που μας έχουν οδηγήσει εδώ έχουν ονοματεπώνυμο. Από εδώ και πέρα όμως προχωράμε μπροστά. Πρέπει στα επόμενα βήματα της κυβέρνησης, που θα είναι η διαχείριση αλλά και η προοπτική ανάπτυξη της χώρας από τη Δανειακή Σύμβαση 2, να μας οδηγήσει σε μονοπάτια και σε κατευθύνσεις αναπτυξιακές, προκειμένου να μας δώσει μια απάντηση σε αυτή την μίζερη κατάσταση που έχουμε περιέλθει. Η επόμενη κυβέρνηση θα μπορεί να εφαρμόσει δική της πολιτική ή απλά θα κληθεί να υλοποιήσει το δεύτερο μνημόνιο? Εάν δεχτούμε αυτό σαν δεδομένο, δεν υπήρχε λόγος να πάμε σε εκλογές. Φυσικά και μπορεί να κάνει δικές της πολιτικές. Ακούστε, το Μνημόνιο 2 είναι μια συντεταγμένη πορεία, μια δέσμευση που έχουμε αναλάβει ως έθνος, ως κράτος απέναντι στους δανειστές μας. Από εκεί και πέρα όμως το ποια μέτρα θα εφαρμόσουμε. Δεν μας το επιτάσσουν με απόλυτη ακρίβεια οι Ευρωπαίοι. Εμείς μπορούμε να χαράξουμε τις δικές μας πολιτικές. Και χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί πρέπει να σας πω με ειλικρίνεια ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει προγραμματικές προτάσεις και δεσμεύσεις. Πολύ σύντομα τις επόμενες μέρες ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία, με τη γραμματεία προγράμματος, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης και η ομάδα του, θα ανακοινωθεί σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος τους θεματικούς κύκλους του προγράμματος. Και εμείς στο Νότιο Αιγαίο, να ξέρετε ότι έχουμε καταθέσει μια ουσιαστική πολιτική ανάπτυξη για τον Νότιο Αιγαίο, για τα νησιά μας. Οριζόντιες δράσεις, την επανασύσταση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, την επανασύσταση του Αυτόνομου Υπουργείου Τουρισμού, δύο βασικοί πυλώνες ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να μην το προσπερνάμε και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη βούληση, έχει την πρόθεση, αλλά έχει και τη δύναμη. Να δώσει την δύναμη αλλαγής που χρειάζεται στη χώρα, να φύγουμε από την κρίση. Όσο το πιο σύντομα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη, τόσο πιο σύντομα θα φύγουμε και από αυτή την πολύ δυσμενή κατάσταση που είμαστε σήμερα. Εσείς είστε υπεύθυνος του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τον Νότιο Αιγαίο. Τίθεται κατά την άποψή σας εκ νέου ζήτημα διοικητικής οργάνωσης του Αιγαϊκού χώρου στο επίπεδο της περιφέρειας ή όχι? Μιας και έχουν ακουστεί και τέτοιες φωνές και μάλιστα από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην Ευρώπη σήμερα είναι μια δεδομένη κατάσταση. Υπάρχει τάση της συρρήκνωσης των περιφερειών.
Για παράδειγμα, στη Γαλλία υπάρχουν μόνο 7 περιφέρειες, ένα κράτος πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας. Πέρα από αυτό όμως το σημείο, γνωρίζετε τα προβλήματα της δυσλειτουργίας της περιφέρειας του Νοτιού Αιγαίου. Ο περιφερειάρχης ο κ. Μαχαιρίδης ή ο κ. Κόκκινος, αλλά και όλοι οι πολιτικοί παράγοντες έχουν εκδηλώσει την αδυναμία διοίκησης αυτής της περιφέρειας. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι πλέον στη σύγκληση των περιφερειακών συμβουλίων δεν πάνε ή των Κυκλάδων στα Δωδεκάνησα και των Δωδεκανήσων στις Κυκλάδες. Άλλοι πολιτικοί παράγοντες και κοινωνικοί παράγοντες έχουν εκδηλώσει επίσης αυτή την πρόθεσή τους να, αν είναι δυνατόν, να αυτονομηθεί η περιφέρεια, να γίνει η 14η περιφέρεια. Είναι κάτι το οποίο δελεάζει όλους. Μακάρι να υπάρχουν συνθήκες και η δυνατότητα να μπορεί να γίνει στην πορεία του χρόνου. Είναι ένα θέμα που είναι προς συζήτηση. Θα περίμενα βέβαια από αυτή την κυβέρνηση, από την κυβέρνηση που ήδη έχουν ομολογήσει την αδυναμία, αυτή που έχουν οδηγήσει τη χώρα με τη διοικητική αναδιοργάνωση σε αδυναμία και σε ομοιρία. Γνωρίζετε τα προβλήματα του Καλλικράτη, δεν είναι μόνο περιφερειακά προβλήματα, είναι και τα προβλήματα των Δήμων του πρώτου βαθμού που έχουν οδηγήσει τη χώρα σε μια αδυναμία διοίκησης, σε μια απραξία. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει με πολύ σεβασμό και με πολύ προσοχή όλα τα θέματα που αφορούν αυτή τη νέα περιφερειακή δομή. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και κάποιες δεσμεύσεις και προτάσεις όσον αφορά την αναδιάρθρωση αυτού του σχήματος που πλέον φαίνεται πως είναι επιβεβλημένη.